Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης οι θεσμοθέτε πρώτα απ' όλα είναι οι μόνοι αρμόδιοι να ορίζουν και να γνωστοποιούν το πρόγραμμα των συνεδριών των δικαστηρίων, έπειτα να παραδίδουν το πρόγραμμα στι αρχέ, διότι αυτέ εφαρμόζουν ό,τι παραλάβουν από του θεσμοθέτε. Επίση, οι θεσμοθέτε παρουσιάζουν ενώπιον τη Εκκλησία του Δήμου τι καταγγελίε για δημόσια δικήματα και εισάγουν τι καταδικαστικέ από την ίδια την Εκκλησία του Δήμου αποφάσει, τι αιτήσει για επικύρωση εκ μέρου τη Εκκλησία του Δήμου κάποιων καταγγελιών τις δημόσιας φύσεως καταγγελίες για παρανομία τι καταγγελίε εναντίον των εισηγητών επιζήμιων για την πολιτεία νόμων και τέλο καταγγελίε εναντίον προέδρων, επιστατών και στρατηγών για τη λογοδοσία του. Υποβάλλουν επίση αυτού καταγγελίε για τι οποίε ο μηνύτη πληρώνει δικαστικά τέλη, είτε για σφετερισμό πολιτικών δικαιωμάτων, για δωροδοκία, αν κανεί δώσει δώρα για να αποφύγει την καταγγελία για σφετερισμό πολιτικών δικαιωμάτων, για σκοφαντία, για εξαγορά, για ψευδή εγγραφή προσώπου και οφιλέτη του δημοσίου, για πλαστοπροσωπία μάρτυρα, για παράληψη διαγραφή του ονόματος οφειλέτη που εξόφλησε το χρέο του, για διαγραφή του ονόματος οφειλέτη που δεν εξόφλησε το χρέο του και τέλο για μοιχεία. Οι θεσμοθέτε εισάγουν τι εξετάσει για του υποψήφιου όλων των αξιωμάτων και τι εφέσει των υποψήφιων δημοτών που με την ψήφο των συνδημοτών του απορρίφθηκαν, καθώ και εκείνων που καταδικάστηκαν από τη Βουλή. Εισάγουν επίση και ιδιωτικέ δίκε που αφορούν υποθέσει εμπορίου, μεταλλίων και δούλων, αν κάποιο από αυτού προσβάλλει ελεύθερο άνθρωπο. Και αναθέτουν με κλήρο στου άρχοντε στα δικαστήρια τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υποθέσεων. Επίση, οι ίδιοι επικυρώνουν τα συμβόλαια με άλλε πολιτείε και εισάγουν στα δικαστήρια τόσο τι υποθέσει που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω συμβολέων, όσο και τι καταγγελίε για ψευδομαρτυρία που παραπέμπονται από τον Άριο Πάγο. Η κλήρωση των δικαστών γίνεται από το σύνολο των εννέα αρχόντων, στου οποίου προστίθεται ω δέκατο ο γραμματέα των θεσμοθετών και ο κάθε αρχοντα πληρώνει του δικαστέ τη φυλή του. Αυτά ισχύουν λοιπόν για τους εννέα άρχοντες. Διορίζουν με κλήρο και δέκα θλωθέτες, έναν από κάθε φυλή. Αυτοί αφού περάσουν από εξέταση ασκούν το αξίωμά τους τέσσερα χρόνια. Διοργανώνουν την πομπή των Παναθηναίων, τον μουσικό αγώνα, το γυμνικό αγώνα και την υποδρομία. Επίσης φροντίζουν για την κατασκευή του πέπλου, εννοείται της Αθηνάς, καθώς και μαζί με τη Βουλή των Αμφορέων και τέλος δίνουν στους νικητές αθλητές το λάδι. Το λάδι αυτό προέρχεται από τα Ιερά Ελαιόδεντρα. Ο άρχοντας εισπράττει από τους ιδιοκτήτες των ελαιοπερίβολων τρία ημικοτήλια για κάθε ελαιόδεντρο. Άλλοτε τον καρπό τον πουλούσε η πολιτεία και αν κάποιος ξερίζωνε ιερό ελαιόδεντρο ή το έκοβε δικαζόταν από τον Άριο Πάγο. Και αν καταδικαζόταν, τον τιμωρούσαν με θάνατο. Από τότε όμω το λάδι το δίδει ο ιδιοκτήτη του ελαιοπερίβολου. Υπάρχει βεβαίω ο νόμο, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η πολιτεία ασκεί πλέον τα εισπρακτικά τη δικαιώματα σχετικά με το λάδι με βάση την έκταση του ελαιοπερίβολου και όχι τον αριθμό των ελαιοδέντρων. Ο Άρχοντα, αφού συγκεντρώσει το λάδι τη δική του χρονιά, θητεία, το παραδίδει στου ταμεί τη Ακροπόλεω και δεν του επιτρέπεται να πάρει μέρο στη Βουλή του Αριού Πάγου πριν παραδώσει όλο το λάδι στου ταμεί. Οι ταμείε φυλάσσουν το λάδι στην Ακρόπολη μέχρι τη γιορτή των Παναθηναίων. Οπότε το παραδίδουν αφού το μετρήσουν στου αθλοθέτε και αυτοί στου νικητέ των αγώνων. Τα έπαθλα είναι ασήμοι και χρυσάφι για του νικητέ του μουσικού αγώνα, ασπίδε για του άνδρε με ωραίο αρενοπό παράστημα και λάδι για τον γυμνικό αγώνα και την υποδρομία. Επίση για όλα τα στρατιωτικά αξιώματα ο διορισμό γίνεται με εκλογή. Πρώτον οι 10 στρατοί. Παλαιότερα προέρχονταν από κάθε φυλή ένα, όμω τώρα προέρχονται από το σύνολο των Αθηναίων. Με εκλογή επίση καθορίζονται και τα συγκεκριμένα καθήκοντα του κάθε στρατηγού. Εκλέγουν ένα στρατηγό των οπλιτών που ηγείται στι εκστρατείε. Ένα στρατιωτικό διοικητή τη χώρα που είναι ο φρούραρχο. Και αν γίνει πόλεμο στη χώρα, στην Αττική, αυτό τον διεξάγει. Δύο στρατηγού του Πειραιά, έναν για τη Μουνυχία και έναν για την Ακτή, οι οποίοι φροντίζουν για τη φρούρηση των ναυστάθμων του Πειραιά. Έναν στρατηγό για τι συμμορίε, ο οποίο επιλέγει του τριήραρχου και διενεργεί για λογαριασμό του τι ανταλλαγέ περιουσιών και εισάγει στο δικαστήριο τι σχετικέ με τι ανταλλαγέ διαφορέ του και του υπόλοιπου στρατηγού του αξιοποιούν για αποστολέ ανάλογα με τι τρέχουσε ανάγκε. Σε κάθε Βρετανία αποφασίζεται με ψηφοφορία αν ασκούν καλά τα καθήκοντά του. Και αν κάποιο καταψηφιστεί, παραπέμπεται σε δίκη. Και αν καταδικαστεί, το δικαστήριο ορίζει την ποινή ή το πρόστιμο. Αν όμω αθώωθεί, αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του. Οι στρατηγοί όταν βρίσκονται στην εξουσία έχουν το δικαίωμα να φυλακίζουν τους απίθαρχους, να τους αποβάλουν από το στράτευμα και να επιβάλλουν πρόστιμο, αλλά συνήθως δεν το κάνουν. Εκλέγουν επίσης δέκα ταξίαρχους, έναν από κάθε φίλη, ο ταξίαρχο διηγεί του στρατιώτε τη φυλή του και διορίζει του λοχαγού. Εκλέγουν ακόμη από το σύνολο των Αθηναίων δύο αρχηγού του υπηκού. Αυτοί διοικούν το υπηκό και ο καθένα του αναλαμβάνει πέντε φυλέ. Έναντι των υπέων έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι στρατηγοί έναντι των οπλητών. Και αυτοί υπόκεινται σε αξιολόγηση με ψηφοφορία, εννοεί σε κάθε Βρετανία. Εκλέγουν ακόμη δέκα φύλαρχου, έναν από κάθε φυλή, οι οποίοι θα διοικήσουν του υπεί όπω ακριβώ οι ταξίαρχοι διοικούν του οπλίτε. Εκλέγουν και έναν αρχηγό του υπηκού για τη Λίμνο, ο οποίο θα διοικεί το υπηκό τη Λίμνου. Τέλο, εκλέγουν έναν ταμεία για την τριήρη που φέρει το όνομα Πάραλο, και έναν άλλον για την τριήρη του Άμωνα. Όσον αφορά του αξιωματούχου που διορίζονται με κλήρο, διέκρινε κανεί παλαιότερα αφενό εκείνου που μαζί με του εννέα άρχοντε διορίζονταν με κλήρο μεταξύ όλων των μελών τη φυλή, και αφετέρου εκείνου που αναδεικνύονταν κατόπιν κληρώσεω το θυσίο και κατανέμονταν στου Δήμου. Όταν όμω οι Δήμοι άρχισαν να πουλούν τα αξιώματα, καταλαμβάνονται τώρα και αυτά με κλήρο μεταξύ όλων των μελών τη φυλή, πλην εκείνων του βουλευτή και του φρουρού. Η ανάδειξη αυτών επαφίεται στου Δήμου. Μισθό λαμβάνουν πρώτον τα μέλη τη Εκκλησία του Δήμου. Μία δραχμή για τη συμμετοχή του στι συνηθισμένες συνελεύσει και εννέα οβολού για τη συμμετοχή του στην κύρια συνεδρία. Κατόπιν οι δικαστέ λαμβάνουν τρει σοβολούς και οι βουλευτέ πέντε. Στου Πριτάνει δίνεται ένα σοβολός επιπλέον για έξοδα διατροφή. Έπειτα οι εννέα άρχοντε λαμβάνουν τέσσερι σοβολούς ο καθένα για έξοδα διατροφή και πρέπει να συντηρούν και τον κήρυκα και τον Αυλική του. Κατόπιν ο άρχοντα τη Αλαμίνα λαμβάνει μία δραχμή την ημέρα. Οι αθλοθέτε συτίζονται στο Πριτανείο κατά τον μήνα εκατονδεώνα όταν γιορτάζονται τα Παναθήνεα αρχίζοντα από την Τετάρτη του μηνό. Οι αμφικτίονε που αποστέλλονται στη Δήλο λαμβάνουν μία δραχμή την ημέρα από το Ταμείο τη Δήλου. Επίση, όσοι αξιωματούχοι αποστέλλονται στη Σάμο, τη Σκύρο, τη Λίμνο ή την Ήμβρο λαμβάνουν χρήματα για τη διατροφή του. Στρατιωτικό αξίωμα μπορεί κανεί να καταλάβει πολλέ φορέ, ενώ από τα άλλα αξιώματα κανένα. Μόνο βουλευτή μπορεί κανεί να γίνει δύο φορέ. Του δικαστέ, εννοείται των εννέα φυλών, του διορίζουν κατά φυλέ οι εννέα άρχοντε με κλήρο. Ο γραμματέα των θεσμοθετών διορίζει με κλήρο του δικαστέ τη δεκάτη φυλή. Υπάρχουν δέκα είσοδοι για τα δικαστήρια. Μία για κάθε φυλή, είκοσι αίθουσε για τι κληρώσει, δύο για κάθε φυλή, εκατό κυβότια, δέκα για κάθε φυλή και άλλα κυβότια όπου ρίχνουν του πίνακε των δικαστών που έχουν κληρωθεί και δύο ιδρύε ψηφοδόχοι. Σε κάθε είσοδο τοποθετούνται εισάριθμα με τους δικαστές ραβδιά και ρίπτονται στην ιδρύα ψηφοδόχο τόσα βελανίδια όσα είναι τα ραβδιά. Πάνω στα βελανίδια είναι χαραγμένα τα γράμματα του αλφαβήτου. Από το ενδέκατο, δηλαδή από το λάμδα και εξή, ή τόσα όσα ακριβώ τα δικαστήρια που πρόκειται να καταρτιστούν. Δικαστέ μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτο τη ηλικία του και από αυτού όσοι δεν χρωστάνε στο δημόσιο και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Αν κάποιος δικαστής από αυτούς που δεν έχουν το δικαίωμα λάβει μέρο σε δίκη, καταγγέλλεται και οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου. Και αν κριθεί ένοχο, οι δικαστές του επιβάλλουν την ποινή ή το πρόστιμο που κατά τη γνώμη τους του αρμόζουν. Αν καταδικαστεί σε χρηματική ποινή, πρέπει να κλειστεί στη φυλακή μέχρι ότου πληρώσει και το προηγούμενο χρέος του, εννοείται το οποίο προκάλεσε την καταγγελία, και το πρόστιμο που του επέβαλε το δικαστήριο. Κάθε δικαστής έχει έναν ξύλινο πίνακα από πίξο, όπου είναι γραμμένο το όνομά του, το όνομα του πατέρα του και το όνομα του Δήμου του, καθώς και ένα από τα δέκα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου, μέχρι το «Κ» διότι οι δικαστέ είναι χωρισμένοι κατά φυλέ σε 10 τμήματα, ισάριθμοι περίπου σε κάθε γράμμα. Μόλι κληρώσει ο θεσμοθέτη τα γράμματα που πρέπει να αντιστοιχούν στα δικαστήρια, τα παίρνει ο κλητήρα και επικολλάει σε κάθε δικαστήριο το γράμμα που του έλαχε. Τα 10 κυβότια βρίσκονται μπροστά στην είσοδο που είναι καθορισμένη για κάθε φυλή. Πάνω στο κάθε ένα από αυτά είναι γραμμένο ένα γράμμα του αλφαβήτου μέχρι το κάπα. Όταν οι δικαστέ βάλουν τους πίνακές του στο κυβότιο που φέρει το ίδιο γράμμα του αλφαβήτου με αυτό του πίνακά τους, ο κλητήρας ανακοινεί τα κυβότια και ο θεσμοθέτης βγάζει από κάθε κυβότιο έναν πίνακα. Ο πρώτος που πληρώνεται με αυτόν τον τρόπο λέγεται εμπίκτης που έχει ως έργο να μπήγει τους πίνακες που βγαίνουν από τα κυβότια σε μία σανίδα με τις ανάλογες υποδοχές που φέρει το ίδιο γράμμα του αλφαβήτου με εκείνο του κυβωτίου. Ο εν λόγω εμπίκτης ορίζεται με κλήρο για να μην είναι πάντοτε ο ίδιος και να αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος των παρεκτροπών. Σε κάθε κληροτήριο υπάρχουν πέντε τέτοιε σανίδε. Αφού ρίξει ο θεσμοθέτη του στην Ιδρύα Ψηφοδόχο, διενεργεί την κλήρωση των δικαστών τη φυλή και στο ένα κληρωτήριο και στο άλλο διαδοχικά. Οι κύβοι είναι χάλκινοι, μαύροι και άσπροι. Ρίχνονται στην ιδρία ψηφοδόχο τόσοι λευκοί κύβοι, όσοι είναι και οι δικαστέ, που πρόκειται να κληρωθούν. Ένα κύβο για πέντε πίνακε. Το ίδιο γίνεται και με του μαύρου πίνακε. Όταν ο θεσμοθέτη βγάλει του κύβου, ο κλητήρα ανακοινώνει τα ονόματα των δικαστών που κληρώθηκαν. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ο εμπίκτη. Όποιο ακούει το όνομά του, πηγαίνει και παίρνει ένα βελανίδι από την ιδρύα ψηφοδόχο, το υψώνει, έχοντα το γράμμα στραμμένο προ τα επάνω και το δείχνει πρώτα στον θεσμοθέτη που εποπτεύει. Ο θεσμοθέτη, αφού το δει, ρίχνει τον πίνακα του δικαστή στο κυβότιο που φέρει το ίδιο όνομα, που φέρει και το βελανίδι για να συμμετάσχει, εννοείται ο δικαστή, στο δικαστήριο που θα του τύχει και όχι σε εκείνο που θέλει ο ίδιο και για να μην είναι δυνατή η συγκρότηση μια ομάδα δικαστών που θα ήθελε ο ίδιο. Δηλαδή στο θεσμοθέτη υπάρχουν τόσα κυβότια όσα και τα δικαστήρια που πρόκειται να συγκροτηθούν και το κάθε κυβότιο φέρει ένα γράμμα του αλφαβήτου το οποίο αντιστοιχεί στο γράμμα που έχει προσλάβει κατόπιν κληρώσεως το κάθε δικαστήριο. Ο δικαστή, αφού δείξει το βελανίδι του και στον κλητήρα, περνάει από την κυκλίδωτη πόρτα εννοείται του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, ο κλητήρα του δίνει ένα ραβδί που έχει το ίδιο χρώμα με εκείνο του δικαστηρίου που φέρει το γράμμα του βελανιδιού του και είναι αναγκασμένο να εισέλθει στο δικαστήριο που του έλαχε. Αν εισέλθει δηλαδή σε ένα άλλο, προδίδεται από το χρώμα του ραβδιού του, διότι το καθένα από τα δικαστήρια έχει το ανώφλι τη πόρτα του βαμμένο με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Ο δικαστής αφού πάρει το ραβδί του βαδίζει προς το δικαστήριο που έχει το ίδιο χρώμα με το ραβδί του και το ίδιο γράμμα με το βελανίδι του. Μόλις εισέλθει στο δικαστήριο παραλαμβάνει ένα κρατικό σύμβολο από εκείνον που κληρώθηκε για την υπηρεσία αυτή. Κατόπιν οι δικαστές κρατώντας το βελανίδι και το ραβδί εγκαθίστανται στο δικαστήριο στο οποίο εισήλθαν με αυτόν τον τρόπο. Σε εκείνους που δεν δευνοήθηκαν από τον κλήρο επιστρέφουν οι εμπίκτες του πίνακές τους. Οι δημόσιοι κλητήρες φέρουν από κάθε φυλή και παραδίδουν τα κυβότια, ένα σε κάθε δικαστήριο πάνω στα οποία υπάρχουν τα ονόματα των μελών της φυλής που συμμετέχουν σε κάθε δικαστήριο. Παραδίδουν τα κυβότια στους δικαστές που κληρώθηκαν για να επιστρέψουν τους πίνακε στους αρμόδιους για κάθε δικαστήριο δικαστές. Αυτοί οι δικαστέ που έχουν κληρωθεί και είναι πέντε για κάθε δικαστήριο φωνάζουν με βάση αυτού του πίνακε τα ονόματα των δικαστών προκειμένου να του δώσουν το μισθό του. Όταν συγκροτηθούν όλα τα δικαστήρια, τοποθετούνται στο πρώτο δικαστήριο δύο κληρωτήρια και χάλκινη κύβη χρωματισμένη με τα χρώματα των δικαστηρίων και άλλη κύβη με τα ονόματα των αρχόντων. Δύο από τους θεσμοθέτες που αναδείχθηκαν με κλήρο ρίχνουν ο ένας τους χρωματισμένους κύβους στο ένα κληρωτήριο και ο άλλος τους κύβους με τα ονόματα των αρχόντων στο άλλο κληροτήριο. Το όνομα του Άρχοντα που κληρώνεται πρώτο εκφωνείται από τον Κύρικα που ανακοινώνει συγχρόνω ότι ο Άρχοντα αυτό θα προεδρεύει στο δικαστήριο που κληρώθηκε πρώτο. Ο δεύτερο Άρχοντα θα προεδρεύει στο δεύτερο δικαστήριο και ούτω καθεξή, για να μην γνωρίζει από πριν κανένα Άρχοντα σε ποιο δικαστήριο θα προεδρεύει, αλλά θα προεδρεύει σε όποιο δικαστήριο τουλάχιστον. Αφού προσέλθουν οι δικαστέ και κατανεμηθούν στα δικαστήρια, ο άρχοντας που προεδρεύει σε κάθε δικαστήριο βγάζει από κάθε κυβότιο έναν πίνακα ώστε αυτοί που κληρώθηκαν να γίνουν δέκα. Ένας για κάθε φυλή και ρίχνει τους πίνακες σε ένα άλλο άδειο κουτί. Από αυτούς τους πίνακες τραβάει κλήρο και τα πέντε πρώτα ονόματα που θα κληρωθούν επιφορτίζονται με τα εξή καθήκοντα. Ο πρώτος με την εποπτεία του νερού της κλεψίδρας και οι άλλοι τέσσερις με την καταμέτρηση των ψήφων για να μην μπορεί κανείς να προσεταιρίσει ούτε τον επόπτη της κλεψίδρας ούτε τους καταμετρητές των ψήφων και να μην συμβεί καμία απάτη σχετικά με τα παραπάνω. Οι πέντε που δεν κληρώθηκαν λαμβάνουν από τους προέδρους τον κατάλογο που ορίζει τα της μισθοδοσίας και τον χώρο που θα καταλάβει κάθε φυλή μέσα στο ίδιο το δικαστήριο μετά την έκδοση της απόφασης των δικαστών για να λάβουν οι δικαστές της κάθε φυλής χωρισμένη σε μικρές ομάδες το μισθό τους και να μην συγκεντρώνονται πολλοί στο ίδιο μέρος και ενοχλεί έτσι ο ένας τον άλλον. Μετά τη λήψη των μέτρων αυτών, εκφωνούν τι δίκε. Όσοι δικάζουν ιδιωτικέ υποθέσει, καλούν του ιδιωτικού αντιδίκου σε τέσσερι υποθέσει. Μία από κάθε κατηγορία που ορίζει ο νόμο. Και οι αντίδικοι ορκίζονται ότι θα αγορεύουν αποκλειστικά επί του θέματο. Αν δικάζουν δημόσιε υποθέσει, καλούν του δημόσιου αντίδικου και εκδικάζουν μία μόνο υπόθεση. Υπάρχουν, εννοείται στο δικαστήριο, κλεψίδε με στενό σωλήνα εκροή, μέσα στι οποίε χυνούν νερό, με βάση την ποσότητα του οποίου καθορίζεται η διάρκεια των αγορεύσεων στι δίκε. Παραχωρούνται 10 μέτρα για τι υποθέσει πάνω από 5.000 δραχμέ και 3 μέτρα για τη δευτερολογία. 7 μέτρα για τι υποθέσει μέχρι 5.000 δραχμέ και 2 για τη δευτερολογία. 5 μέτρα για τι υποθέσει μέχρι 1.000 δραχμέ και 2 για τη δευτερολογία. Έξι μέτρα για τι υποθέσει με δύο ενάγοντες, στι οποίε δεν επιτρέπεται δευτερολογία. Αυτό που πληρώθηκε ως επόπτης τη κλεψίδρα κλείνει τον σωλήνα κάθε φορά που ο γραμματέα πρόκειται να αναγνώσει κάποιο νόμο, ή κάποια κατάθεση, ή κάποιο παρόμοιο κείμενο. Όταν όμω πρόκειται για δίκη που διαρκεί όλη την ημέρα που έχει υποδιαιρεθεί για το κάθε τμήμα τη δίκη, τότε ο ἐπόπτης δεν κλείνει τον σωλήνα αλλά παρέχει την ίδια ποσότητα νερού και στον κατήγορο και στον κατηγορούμενο. Για την υποδιαιρέση τη ημέρα λαμβάνουν ω μέτρο τι ημέρε του μήνα Ποσειδεώνα. Τα ψηφοδέλτια είναι χάλκινα και έχουν στο μέσον μία λαβή. Τα μισά είναι τρυπημένα και τα άλλα μισά ακέραια. Όταν τελειώσουν οι αγορεύσει, εκείνοι που έχουν οριστεί με κλήρο για την καταμέτρηση των ψήφων παραδίδουν σε κάθε δικαστή δύο ψηφοδέλτια, ένα τρυπημένο και ένα ακέραιο τα παραδίδουν φανερά, ώστε να τα βλέπουν οι αντίδικοι. Για να μην λάβει κανεί δικαστή ούτε δύο τρυπημένα, ούτε δύο ακέραια ψηφοδέλτια. Ύστερα, αυτός που έχει οριστεί με κλήρο για αυτήν την υπηρεσία, παίρνει πίσω από κάθε δικαστή τα ραβδιά και ω αντάλλαγμα του δίνει την ώρα που ψηφίζει ένα εννοείται κρατικό χάλκινο σύμβολο με χαραγμένο επάνω του το γράμμα Γ, το οποίο μόλι το παραδώσει θα λάβει τρει οβολού αυτό γίνεται για να ψηφίζουν όλοι. Γιατί κανεί δεν είναι δυνατό να λάβει εννοείται κρατικό οβολό εάν δεν ψηφίσει. Στο δικαστήριο είναι τοποθετημένοι δύο αμφορεί. Ο ένα από χαλκό και ο άλλο από ξύλο. Χωρισμένοι ο ένα από τον άλλον ώστε να μην μπορεί κανεί να ρίξει μέσα απαρατήρητο ψηφοδέλτια. Στου αμφορεί αυτού ρίχνουν τα ψηφοδέλτια του οι δικαστέ. Ο χάλκινο αμφορέα περιέχει τα έγκυρα ψηφοδέλτια και ο ξύλινο τα άκυρα. Ο χάλκινος αμφορέας έχει ένα σκέπασμα με μία σχισμή που να χωράει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, για να μην μπορεί ο ίδιος δικαστής να ρίξει δύο ψηφοδέλτια. Όταν οι δικαστέ πρόκειται να ψηφίσουν, ο κύριος ρωτάει πρώτον αν οι αντίδικοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά των μαρτυρικών καταθέσεων, διότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν ένσταση όταν θα έχει αρχίσει ήδη η ψηφοφορία. Κατόπιν διακηρύθηκε και πάλι. Το τρυπημένο ψηφοδέλτιο είναι υπέρ εκείνου που αγόρευσε πρώτο, ενώ το ακέραιο είναι υπέρ εκείνου που αγόρευσε δεύτερο. Τότε ο δικαστή παίρνει και τα δύο ψηφοδελτία από τον λιχνοστάτη και πιέζοντα τη λαβή του ψηφοδελτίου, χωρί να αφήσει να δουν οι αντίδικοι αν είναι το τρυπημένο ή το ακέραιο ψηφοδέλτιο, ρίχνει ένα έγκυρο ψηφοδέλτιο στο χάλκινο αμφορέα και το άκυρο στον ξύλινο. Αφού ψηφίσουν όλοι οι δικαστέ, οι υπηρέτε παίρνουν τον αμφορέα με τα έγκυρα ψηφοδέλτια και τον αδειάζουν πάνω σε ένα τραπέζι που έχει τόσε τρύπε όσα είναι τα ψηφοδέλτια. Και αυτό γίνεται για να είναι τα ψηφοδέλτια μπροστά του, εννοεί στου δικαστέ, και να μπορούν να τα μετρούν εύκολα και ακόμη για να μπορούν οι αντίδικοι να διακρίνουν εύκολα τα τρυπημένα ψηφοδέλτια από τα άκεραια. Τότε εκείνοι που έχουν οριστεί με κλήρο για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων τα καταμετρούν πάνω στο τραπέζι ξεχωρίζοντα τα τρυπημένα από τα ακέραια και στη συνέχεια ο κήρυκα εκφωνεί τον αριθμό των ψηφοδελτίων, τα τρυπημένα για λογαριασμό του κατήγορου και τα ακέραια για λογαριασμό του κατηγορούμενου. Όποιο από του αντίδικου συγκεντρώσει τα περισσότερα κερδίζει τη δίκη. Ενώ αν ισοψηφίσουν κερδίζει ο κατηγορούμενο. Έπειτα οι δικαστέ προβαίνουν στον καθορισμό τη ποινή. Αν είναι αναγκαίο να επιβάλλουν ποινή, ψηφίζοντα κατά τον ίδιο τρόπο, επιστρέφοντα το εννοείται κρατικό σύμβολο και λαμβάνοντα πίσω το ραβδί του. Ο χρόνο που παρέχεται σε κάθε αντίδικο για την αγόρευση όσον αφορά το ύψο τη ποινή είναι μισό μέτρο νερού, ενώ στην κλεψίδρα για τον καθένα. Όταν οι δικαστέ έχουν ήδη εκδικάσει όσε υποθέσει ορίζουν οι νόμοι, παίρνουν την αποζημίωσή του στο τμήμα του δικαστηρίου που έλαχε στον καθένα να εκδικάσει. Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης